Καλημέρα, κύριε Καλλιέργο. Λοιπόν, ένα μήνυμα σχετικό με αυτό το οποίο θα συζητήσουμε. Είναι η κυρία Δώρα, η οποία μας λέει, είναι και συνονόματη, ότι είναι υπάλληλο σούπερ μάρκετ σε μεγάλη αλυσίδα. Όχι μόνο δεν διαθέτουν μάσκες για τον κόσμο, δεν έχουν μάσκες ούτε για τους ίδιους τους υπαλλήλους. Έχουν δώσει πάνινες και στους υπαλλήλους. Όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ γρήγορα. Πάρτι, είναι πλήγη, ακατάλληλη τώρα, τόση ώρα που τη φοράει η υπάλληλος. Δεν προστατεύει ασφαλώς, λέει, η συγκεκριμένη μάσκα. Τα γάντια είναι της πλάκας και δεν είναι τα κατάλληλα. Δεν νιώθουν ούτε εκείνη προστασία, οι ίδιοι υπάλληλοι. Και φυσικά και ούτε και οι πελάτες, γιατί όταν περνά τόσος κόσμος και συναλλάσσεται και με τον υπάλληλο του σούπερ μάρκετ. Νιώθουν απολύτως εκτεθειμένοι. Εάν δεν φορούν τα κατάλληλα προϊόντα και μάσκες και γάντια και δεν είναι τα κατάλληλα, νομίζω ότι κινδυνεύουν και οι δύο, και οι υπάλληλοι και οι πελάτες. Να πάμε στο θέμα της μάσκας, λοιπόν, κύριε Καραγιωργόπουλε. Με αφορμή και αυτό το μήνυμα. Κοιτάξτε, τώρα χειρουργικές μάσκες δεν μπορούμε να έχουμε για όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται, ή τουλάχιστον μπορεί να είναι ακριβές για να τις χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος. Είναι και θέμα διαθεσιμότητας, αλλά και οι χειρουργικές μάσκες δεν είναι για όλη την ημέρα. Μετά από μία ώρα οι περισσότερες από αυτές γεμίζουν με υγρασία και πρέπει να αλλαχτούν. Οι πάνινες μάσκες τώρα που μπορεί να είναι πιο εύκολα διαθέσιμες, γιατί τις πλένει κανείς και τις ξαναχρησιμοποιεί και τις σιδερώνει και τις αποστηρώνει κατά μία έννοια, και αυτές μπορούν να προστατεύσουν ενδεχομένως όχι τόσο καλά όσο μια καλή χειρουργική μάσκα, αλλά και η πάνινη μάσκα, αν έχει τρία στρώματα υφάσματος, παρέχει αρκετά καλή προστασία. Όμως είναι κατάλληλη για έναν εργαζόμενο για ένα ολόκληρο οκτάωρο? Θα μπορούσε ο εργαζόμενος ενδεχομένως, αν νιώθει ότι η μάσκα του βρέχεται, επειδή αυτές τις μάσκες μπορεί να τις παίρνει στο σπίτι, να τις πλένει, να τις ξαναχρησιμοποιεί, να έχει δύο μάσκες, ας πούμε, αν μετά από τέσσερις ώρες η μάσκα του πιστεύει ότι δεν είναι κατάλληλη. Και έχει σημασία για τον εργαζόμενο το να μην, πώς θα την πιάνει η μάσκα, να την πιάνει από το πλάι, όχι από μπροστά που είναι μολυσμένη. Από εκεί και πέρα, κάποιοι που δουλεύουν, ας πούμε, στα ταμεία, θα μπορούσαν να έχουν προστατευτικά plexiglass από τον κόσμο. Και αυτό το έχουμε δει σε αρκετές επιχειρήσεις, που εμποδίζει τα σταγονίδια να πάνε από τον ένα στον άλλον. Αυτές οι μάσκες, λοιπόν, τα plexiglass που λέτε, τι προστασία παρέχουν? Γιατί ακούγαμε και άλλους επιστήμονες που έλεγαν ότι δεν κάνουν την ίδια δουλειά με αυτοί που κάνουν οι πάνινες ή μιας χρήσεως, παραδείγματος χάριν. Είναι μόνο τα σταγονίδια, προστατεύουν και σε κάποιο άλλο βαθμό? Τα σταγονίδια προστατεύονται από τα plexiglass. Τα σταγονίδια θα κολλήσουν στο γυαλί, στο συνθετικό γυαλί που είναι αυτό το plexiglass, και δεν θα πάνε από τον ένα στον άλλον. Οπότε από αυτή την άποψη νομίζω παρέχουν αρκετά καλή προστασία για τους εργαζόμενους. Όμως πέραν τούτου καλό είναι να φοράνε και τη μάσκα. Τι συστήνετε εσείς, λοιπόν, το plexiglass για αυτούς που δουλεύουν? Όταν η επαφή μεταξύ του ενός και του αλλού συναλλασσόμενου είναι κάτω από το ένα μέτρο, εγώ νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο προστασίας. Έχει λογική, μπορεί να μην υπάρχουν τόσο καλά επιστημονικά δεδομένα, αλλά είναι ένα μέτρο που κατά τη γνώμη μου παρέχει αρκετή ασφάλεια. Τώρα, σημερίζεστε την ανησυχία που διατυπώνεται, κύριε Καραγιωργόπουλε? Βλέπετε ότι τα πράγματα είναι στην κόψη του ξηραφιού? Είμαστε σε ένα μετέχμιο πολύ εξαιρετικά έτσι επικίνδυνο? Σημερίζουμε την ανησυχία και την επιφυλακτικότητα, επειδή συνεχώς βλέπουμε ότι τα κρούσματα, να το πω έτσι, απλά τσιμπάνε λιγάκι. Τα νούμερα τσιμπάνε, αυξάνονται τα περιστατικά που ανιχνεύουμε. Δεν μπορούμε εύκολα να συγκρίνουμε με την κατάσταση που είχαμε, ας πούμε, στις αρχές του Μαρτίου ή τα μέσα του Μαρτίου, γιατί τώρα κάνουμε έλεγχο σε πολύ περισσότερο κόσμο και τα περιστατικά που ανιχνεύουμε είναι περιστατικά και με υπιότερα συμπτώματα ή με καθόλου συμπτώματα. Ναι. Όμως βλέπουμε και στα νοσοκομεία ότι σιγά σιγά αυξάνονται οι εισαγωγές, σιγά σιγά αυξάνονται τα περιστατικά που στην εφημερία έρχονται. Και σε χαμηλότερες ηλικίες πια. Θετικά. Και σε χαμηλότερες, έχει πέσει ο ηλικιακός μέσος όρος?
έχει πέσει ο ηλικιακός μέσος όρος, γιατί κάνουμε τεστ σε περισσότερο κόσμο και γιατί οι νέοι δεν προσέχουν τόσο πολύ. Έχουν το αίσθημα ότι δεν είναι τόσο ευάλωτοι, θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως τη ζούσαν πριν, συγχρονίζονται μεταξύ τους περισσότερο σε μπαρ, σε καφετέρειες και σε άλλους κοινωνικούς χώρους. Επομένως, είναι μεγαλύτερος ο αριθμός κρουσμάτων αναλογικά που βλέπουμε σε νεότερους, όπως φαίνεται και σε άλλες χώρες. Απαγορεύσαμε τα πανηγύρια. Το καλοκαίρι πάρα πολλές οικογένειες δυστυχώς θα μένουν χωρίς εισόδημα, γιατί αυτό είναι το εισόδημα του έτους, οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά. Ενώ βλέπουμε ότι ο συνωστισμός σε μπαρ, σε καφέ, σε beach bar, στις παραλίες, πολλές φορές πιάνει κόκκινο. Έχουμε δει πλάνα, δηλαδή, βίντεο, τα οποία κυκλοφορούν, έχουν καταγραφεί εικόνες. Και αναρωτιέται κάποιος, κυρίως αυτός που εργάζεται στο πανηγύρι, ότι εγώ δεν θα μπορέσω να ζήσω, μου έχετε απαγορεύσει το πανηγύρι, ενώ δεν κάνετε τίποτα για αυτά που γίνεται στα μαγαζιά. Σίγουρα κάποιοι επαγγελματικοί κλάδοι πλήττονται πάρα πολύ από τον κορονοϊό και τα μέτρα για τον κορονοϊό. Τα πανηγύρια, στα πανηγύρια πάει πάρα πολύ κόσμος από μια περιοχή και συχνά οι ηλικίες είναι αναμενιγμένες με αρκετό έτσι, ποσοστό μεγαλύτερων ηλικιών που είναι και οι πιο ευάλωτοι. Επίσης δεν μπορεί να γίνει εύκολα έλεγχος μετά, έχει λασιμότητα, ποιος ήταν, σε ποιον μετέδωσε, να βρούμε... Ναι, γιατί έχει και πολλούς επισκέπτες. Ναι. Πολλοί επισκέπτες που έρχονται για το πανηγύρι σε μια περιοχή. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο μετά... Το ίδιο δεν ισχύει όμως και σε ένα μπαρ. Το ίδιο. Η σόη αναζήτηση να κάνεις, η χυλάτηση να κάνεις στον κόσμο που πάει σε ένα μπαρ καλοκαιρινό τώρα από διάφορες περιοχές της Αττικής, επί παραδείγματος. Εντάξει, οπωσδήποτε και η κατάσταση στα μπαρ... Τη βλέπουμε με επιφυλακτικότητα, γιατί ο κόσμος είναι πολύ κοντά ένας τον άλλον. Ξέρετε, κύριε Καλαγιωργόπουλε, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το να πούμε καλοκαιριάτικα στον κόσμο. Ξέρετε κάτι, παιδιά, θα κλείσουμε τα μπαρ και τα beach bar. Κλείσαμε τα πανηγύρια, κλείνουμε και τα υπόλοιπα. Είναι προφανώς πολύ δύσκολο. Θα υπάρξουν πολύ μεγάλη αντίδραση από τη στιγμή που είπαμε ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι, τον περάσαμε τον κάμπο. Βγήκαμε νικητές από αυτή την ιστορία. Όμως, πρέπει με έναν τρόπο να μας βοηθήσετε, τους πολίτες εννοώ, και εσείς οι επιστήμονες και η πολιτική ηγεσία, να καταλάβουμε τι συμβαίνει και να μας πείτε γιατί δεν παίρνετε μέτρα για αυτό που συμβαίνει. Αν συμβαίνει κάτι που σας ανησυχεί, πρέπει να πάρετε μέτρα. Αν δεν συμβαίνει κάτι τόσο ανησυχητικό, δεν πρέπει να μας ανησυχείτε. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι λογικό αυτό που σας περιγράφω? Είναι λογικό. Από εκεί και πέρα η κατάσταση είναι δυναμική, δεν είναι μια στατική κατάσταση. Δηλαδή η κατάσταση επιδημιολογική επιτηρείται πάρα πολύ προσεκτικά. Επομένως, αναλόγως το τι παρατηρούμε, και το παρατηρούμε αρκετά πρόημα θα έλεγα, αναλόγως προτείνονται και τα κατάλληλα μέτρα. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να ξαναπάμε σε περιπτώσεις μέτρων τύπου lockdown, έστω και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως τα μπαρ. Και κανείς θα προτιμούσε να δουλεύει η οικονομία όσο το δυνατόν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά από την άλλη και εμείς σαν πολίτες θα πρέπει να σκεφτόμαστε το τι μπορεί να συμβεί, να παίρνουμε τα μέτρα μας για να μην χρειαστεί να φτάσουμε πάλι σε μια τέτοια κατάσταση. Το ερώτημα είναι εσείς, η τελική απόφαση είναι της πολιτείας, σαφώς, για το αν θα ληφθούν μέτρα ή όχι. Εσείς εισηγήσετε αυστηρότερα μέτρα, έχετε εισηγηθεί αυστηρότερα μέτρα? Ή και εσείς ακόμη θεωρείτε ότι είμαστε σε ένα στάδιο που ακόμη είναι ελεγχόμενη η κατάσταση? Νομίζω ότι όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι και η Επιτροπή... Τα έχετε βάλει λοιπόν στο τραπέζι εσείς αυτά. Τα έχετε θέσει στην πολιτεία. Θέλετε να μας πείτε μερικά από αυτά? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω για τα μέτρα της Επιτροπής, αλλά πιστεύω ότι, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, ότι όλα αυτά είναι στο τραπέζι και μπορεί κανείς να τραβήξει διάφορα χαρτιά και διάφορα μέτρα αναλόγως με την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί πέρα, αυτό που έχει σημασία είναι η συμπεριφορά του κόσμου, ούτως ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και στα πανηγύρια είδαμε ότι υπήρχε έτσι μια συμπεριφορά στην οποία δεν υπήρχε καθόλου εγκράτεια. Λογικό είναι μεν, αλλά υπήρχε μια συμπεριφορά αρκετά ανεξέλεγκτη.
Εγώ θα σας πω ότι από τώρα έχει αρχίσει η συζήτηση στις οικογένειες τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο με τα σχολεία. Έτσι όπως βλέπουμε τα κρούσματα να μένουν σε διψήφιο αριθμό, ορφανά, με διασπορά σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν φοβόμαστε τόσο πολύ πλέον τους τουρίστες και τα εισαγόμενα, αλλά το τι γίνεται μέσα στη χώρα, ανά την επικράτεια. Και έχει αρχίσει από τώρα η κουβέντα και η συζήτηση για το αν θα πάμε σε εκπεριτροπής μαθήματα στα σχολεία μας. Αν τα παιδιά πρέπει να φοράνε μάσκες στην τάξη και ούτω καθεξής. Από τώρα, δηλαδή μένει ένας μήνας. Τα έχετε εξετάσει αυτά, κύριε Χαραγιωρόπουλε? Έχουν εξεταστεί όλα αυτά? Κοιτάξτε, το θέμα των σχολείων είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς είναι πολύ ευαίσθητο. Όμως, όλοι θα θέλανε τα σχολεία να είναι ανοιχτά. Δηλαδή, όλοι προφανώς. Τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, οι γονείς να μην είναι υποχρεωμένοι να μένουν στο σπίτι, να μην πάνε στην εργασία τους, αλλά να έχουν τα παιδιά. Και στις περισσότερες χώρες αυτό που βλέπουμε είναι η προσπάθεια τα σχολεία να ξαναλειτουργήσουν, με εξαίρεση τις χώρες στις οποίες υπάρχει μεγάλη επιδημία αυτή τη στιγμή, ας πούμε στις ΗΠΑ της Αμερικής κτλ. Αλλά στις περισσότερες χώρες η προσπάθεια είναι η ζωή να επιστρέψει όσο το δυνατόν σε πιο κανονικούς ρυθμούς. Με μέτρα προστασίας βέβαια, που θα επιτρέπουν το να είναι κανείς λίγο τολμηρός και να λειτουργήσει τα πράγματα στο βαθμό που όσο μπορεί, όσο ήταν πριν. Μάλιστα. Από εκεί πέρα είναι πολύ πρόημο τώρα για να συζητάμε για το σχολείο. Εντάξει. Πρόημο είναι, αλλά πρέπει οι οικογένειες πρέπει να κάνουν τον προγραμματισμό τους, ξέρετε. Και αν οι σκέψεις είναι να, με αυτά τα νούμερα να πάμε σε εκπεριτροπής μαθήματα, πρέπει οι οικογένειες να φτιάξουν και τον προϋπολογισμό τους και τον προγραμματισμό τους για το ποιος θα κρατά τα παιδιά στο σπίτι. Ότι είμαστε σε αυτό το στάδιο, σε μια τέτοια συζήτηση. Από εκεί πέρα η κατάσταση που θα υπάρχει το Σεπτέμβριο δεν μπορεί να προβλεφτεί εύκολα. Νομίζω με αυτή την κατάσταση δεν υπάρχει, κύριε Καραγιωργόπουλε, για περιορισμό των σχολείων. Μήπως λοιπόν, επειδή το πράγμα έχει αρχίσει και τσιμπάει, πρέπει να προλάβουμε την κατάσταση του Σεπτεμβρίου? Καταλαβαίνω ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικό κόστος, αλλά εάν έχουμε μπροστά μας ένα φθινόπωρο και ένα χειμώνα που επίσης θα πρέπει να βγάλουμε και θα πρέπει να είναι ανοιχτή η χώρα και τα σχολεία και οι επιχειρήσεις, μήπως πρέπει να σταθμίσουμε τα δύο δεδομένα μας? Αύγουστος, έξι μήνες χειμώνα. Μήπως πρέπει να τα σταθμίσουμε αυτά? Σαφώς ο χειμώνας τον βλέπουμε με μεγάλη ανησυχία για τους λόγους που ξέρετε, μπορεί να υπάρχει και η γρήπη, οπότε αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί πέρα εμένα αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι ο κόσμος πιστεύει ότι ο κοροναϊός είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσεις. Ένα μέρος του. Τον περάσαμε με εξαιρετική ευκολία. Επομένως, με ανησυχεί η χαλάρωση που υπάρχει στον κόσμο. Λογικό είναι σε ένα επίπεδο ο κόσμος να θέλει να ξαναβρει τη ζωή του, αλλά όσο υπάρχει ο κορονοϊός και ελοχεύει ανάμεσά μας, δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε τόσο χαλαροί όσο είμαστε πριν. Εμένα δηλαδή περισσότερο με ανησυχεί η αίσθηση μεγάλου κομματιού του πληθυσμού και κυρίως των νεωτέρων, ναι, ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε τόσο πολύ. Κάποιοι αρνούνται κιόλας την ύπαρξη του κορονοϊού και πραγματικά αυτό είναι εξοργιστικό να το ακούς, αλλά τι να κάνουμε, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται όπως θέλει. Αυτό με ανησυχεί περισσότερο από όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Καραγιωργόπουλε. Καλή δουλειά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.